Κύριε Παπαδάκη, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών, θέλω να μας πείτε για τον τοπικό διαγωνισμό που διεξήχθη αυτές τις μέρες στο νησί μας και έχουν βγει τα αποτελέσματα και θα θέλαμε να μας τα ανακοινώσετε. Ναι, καλημέρα. Καλές γιορτές και όλα επί τη ευκαιρία. Κοιτάξτε, ο διαγωνισμός αυτός είναι ένας διαγωνισμός που γίνεται κάθε χρόνο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ολυμπιάδας Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών. Γίνεται σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση είναι να επιλεγούν τοπικά οι ομάδες που θα εκπροσωπήσουν την κάθε περιφέρεια στην κεντρικά. Η δεύτερη φάση είναι στην Αθήνα, όπου θα επιλεγεί μία ομάδα, δύο ομάδες μάλλον, δύο ομάδες συνολικά από όλη την Ελλάδα που θα εκπροσωπήσουν στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα. Ο φετινός διαγωνισμός όμως είχε δύο δημορφίες συνολικά. Η πρώτη δημορφία, η ιδιομορφία είναι ότι έχει αλλάξει το πλαίσιο. Πριν ονομαζόταν, ήταν γνωστό σαν EUSO, ε-U, και τώρα ονομάζεται πλέον EOES, διότι ο φορέας που τον υλοποιεί ήταν κάπως περίεργος, ανήκε σε κάποιον ιδιώτη, ο οποίος καπηλεύτηκε το εγχείρημα και έτσι όλες οι χώρες αποχώρησαν και έφτιαξαν μια νέα ομοσπονδία, την Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Πειραμάτων Φυσικών Επιστήμων, που αυτήν ανήκουμε πλέον και η Ελλάδα και έχουμε ένα νέο πλαίσιο. Αναλυτικά, πόσες ομάδες συμμετείχαν, πόσα σχολεία ουσιαστικά. Θα σας πω αναλυτικά. Τώρα, το δεύτερο θέμα είναι ότι ο διαγωνισμός αυτός είναι σε φάση επανεκκίνησης μετά την πανδημία. Γιατί επειδή είναι διαγωνισμός ο οποίος πρέπει να γίνει με πειράματα, δηλαδή ζωντανά live, δεν μπορούσε να γίνει εξ αποστάσεως με καλούς όρους, εν πάση περιπτώσει. Και έτσι ήμασταν φέτο στη δυσκολία της επανεκκίνησης. Δηλαδή να εμψυχώσουμε ξανά τους καθηγητές να συμμετέχουν, τους μαθητές να καταλάβουν ότι υπάρχει αυτός ο διαγωνισμός. Οπότε οι συμμετοχές είναι και κάπως ενδεικτικές. Παρά τα αυτά όμως, στην ΚΟ είχαμε εξαιρετικά καλή συμμετοχή. Είχαμε 7 ομάδες που συμμετείχαν από την ΚΟ και την Κάλυμνο και είχαμε και μία ομάδα από απόσταση από την Πάτμο. Αυτή με απόσταση ήταν η πρώτη φορά που γίνεται ο διαγωνισμός, δηλαδή να γίνεται ταυτόχρονα και σε ένα άλλο μέρος με, με άλλη επιτροπή. Τώρα, στην περιοχή μας εδώ, αν είμαστε πάνω από 3 ομάδες, εκλέγουμε μία εκπρόσωπο για την Αθήνα. Αν είμαστε πάνω από 12. Φέτο στέλνουμε μία ομάδα. Η ομάδα που πρότευσε ήταν το δεύτερο Λυκείο της Καλύμνου, του δίνουμε συγχαρητήρια. Βέβαια, να πω ότι σε αυτό το σημείο ότι η προετοιμασία αυτού του διαγωνισμού εγγύεται κυρίως στη φιλοσοφία του σχολείου. Δηλαδή, αν ένα σχολείο θέλει να προωθήσει κάποιους διαγωνισμούς, είτε φιλολογικούς, είτε οτιδήποτε, που τα τελευταία χρόνια είναι μάλιστα και γίνει και προσπάθεια και από το εκπαιδευτικό σύστημα να προωθηθούν. Αυτά τα σχολεία πάνε καλά. Δηλαδή, στην Κάλυμνο, για παράδειγμα, το δεύτερο Λύκειο, είναι γνωστό ότι το παλεύει με τους ίδιους καθηγητές αρκετά χρόνια τώρα και είναι, το έχουν ως στόχο. Εμείς εδώ πέρα θέλουμε ακόμα δουλειά. Έχει να κάνει δηλαδή και με το πόσο, κατά πόσον οι καθηγητές που έχουν λάβει κάποια project στο σχολείο, κάποιες ομάδες όπως οι συγκεκριμένες, τα προωθούν ή όχι. Γιατί τα παιδιά, κύριε Παπαδάκη, αν δεν έχουν και κάποια ερεθίσματα, είναι λίγο δύσκολο να ασχοληθούν. Κοιτάξτε. Αυτό είναι γεγονός, αλλά ξέρετε, δεν είναι θέμα καθηγητών, δεν είναι θέμα προσώπων μόνο. Στα σχολεία μας φαίνεται ότι είναι έτσι. Στην πραγματικότητα όμως υπάρχει μεγάλη ελευθερία στο εκπαιδευτικό σύστημα να υιοθετήσει διάφορα project ή διάφορους διαγωνισμούς. Σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια πρέπει το σχολείο, ο σύλλογος του σχολείου, να βάλει προτεραιότητες και να τις υποστηρίξει. Και δεν αρκεί. Υπάρχουν στα σχολεία μας εργαστήρια φυσικών επιστημών. Ναι, αυτό είναι ένα δεύτερο στοιχείο. Επειδή αυτός ο διαγωνισμός είναι διαγωνισμός λυκείων, τα λύκεια όλης της περιοχής, εκτός του Ζυπαρίου, το οποίο είναι καινούριο, είχαν εξοπλιστεί με ένα πρόγραμμα του ΕΠΕΑΚ το 1998 με 2005, με ιδιαίτερα ακριβό εξοπλισμό. Τα σχολεία έχουν εξοπλισμό. Είναι λάθος αυτό που πιστεύουμε ότι δεν έχουν. Αυτό που λείπει είναι η φιλοσοφία στην εκπαίδευση να μπει το πείραμα στην καθημερινή πρακτική. Παρέρχομαστε σε αυτό που έχουμε πει, ότι πρέπει να δραστηριοποιούμε στα σχολεία και να ενεργοποιούμε, πανενεργοποιούμε, όπως και εσείς είπατε, αυτά τα πραγματικά πολύ όμορφα πειράματα, όπως είναι το συγκεκριμένο, το οποίο είναι ένα εγχείρημα το οποίο βάζει τα παιδιά σε έναν άλλο κόσμο, το οποίο είναι επιστημονικό. Ναι, να σας πω. Υπάρχει, σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών, υπήρχαν κάποια πειράματα που έπρεπε να γίνονται κανονικά. Το νέο πρόγραμμα σπουδών όμως που επικαιροποίησε τα προηγούμενα στην ουσία, βάζει τη διερευνητική μάθηση σαν κυρίαρχο ρόλο. Δηλαδή, ο μαθητής πρέπει να ανακαλύπτει διερευνώντας τη γνώση και όχι να την παίρνουμε έτοιμη. Οπότε, πρέπει στην πραγματικότητα εμείς να προωθήσουμε αυτό το κομμάτι της εκπαίδευσης. Όμως,
Δυστυχώς στην ελληνική πραγματικότητα κυριαρχούν οι Πανελλήνιες, οι οποίες είναι ένας διαγωνισμός ο οποίος δεν έχει μέσα στοιχεία πειραμάτων. Αν και γίνεται κάποια προσπάθεια τελευταία, με αποτέλεσμα οι πολλοί συνάδελφοι και πολλά σχολεία να λένε: μα αν εγώ δώσω βαρύτητα στα πειράματα, τότε θα χάσω την ουσία αυτό που πρέπει να προτιμάσουν οι μαθητές μου στις Πανελλήνιες. Αυτό ίσως να έχει νόημα στην τρίτη ηλικία, αλλά δεν έχει νόημα στις μικρότερες τάξεις. Εκεί δηλαδή όντως πρέπει οι καθηγητές, οι εκπαιδευτικοί να προωθήσουν τη διερευνητική διδασκαλία στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Και η δουλειά μας στο ΕΚΦΕ είναι να βοηθήσουμε σε αυτό. Το δεύτερο λύκειο λοιπόν της Καλύμνου, το οποίο πρότευσε, πότε θα συμμετάσχει στον ελλαδικό διαγωνισμό? Ναι, ο Πανελλήνιος διαγωνισμός είναι 28 και 29 Ιανουαρίου στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ταυτόχρονα, γιατί γίνεται σε δύο μέρη για να μην έχουμε μεγάλες μετακινήσεις. Και από εκεί θα αποκριθούν δύο ομάδες που θα πάνε στην Ρήγα της Λετωνίας τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου, που είναι μια εβδομάδα ο διαγωνισμός εκεί. Πάντως, να σας πω ότι και η εμπειρία στην Αθήνα, αλλά και τα παιδιά που έχουν πάει στη Λετωνία, στους διαγωνισμούς ευρωπαϊκούς, οι εντυπώσεις τους είναι απίστευτα καλές. Και τους χαρακτηρίζουν και στην επόμενη τη ζωή.